μέσα σε σπίτια. Εδώ είναι πλέον οι αστυνομικοί, τα ακούμε τα να γαυγίζουν τα σκυλιά. Είναι οι αστυνομικοί που προσπαθούν να σπάσουν το λουκέτο έτσι ώστε... Μα είναι απίστευτο πώς φεύγουν οι κάτοικοι των σπιτιών και αφήνουν εκεί τα σκυλιά, τα ζώα δεμένα στο έλεος αυτής της φωτιάς. Είναι πραγματικά αδιανόητο. Ευτυχώς που βρέθηκαν στο σημείο οι αστυνομικοί, άκουσαν τα γαυγίσματα των σκύλων και κάνουν προσπάθεια τώρα να σπάσουν τη μάντρα, να σπάσουν την πόρτα, προκειμένου να διασώσουν τα ζωντανά. Ναι, θα γίνει μια προσπάθεια. Ακούμε μέσα τα σκυλιά μέσα σε αυτό το σπίτι. Το μέτωπο είναι κοντά, δεν είναι καθόλου μακριά και γίνεται πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια να σωθούν αυτά. Προσπαθούν, βέβαια, το λουκέτο κάνει πάρα πολύ. Γιατί κάποιος φρόντισε να κλειδώσει και με λουκέτο, προκειμένου να γίνει αδύνατη δηλαδή η είσοδος, προκειμένου να σωθούν αυτά τα ζώα. Θέλω να μας ενημερωθεί, επιθυμούν να σημερώσει ποιες δυνάμεις τώρα είναι. Και μάλιστα ο ένας είναι, και από ό,τι βλέπω, είναι ο πατέρας των δύο αγοριών, τα οποία νωρίτερα βρίσκονταν στο σημείο. Συνεχίζουν την προσπάθεια, ίσως πλέον δεν μπορούν να μπουν από την πόρτα. Ο άνθρωπος δίπλα θα προσπαθήσουν να κόψουν την μάντρα, σιγά σιγά λίγο να μπουν από εκεί, γιατί εντάξει δεν... Ναι, μόνο με κάποιο εργαλείο θα μπορούσε να κοπεί η αλυσίδα αυτού του λουκέτου. Είναι μια χοντρή αλυσίδα. Έχουν μια πένσα από ό,τι καταλαβαίνω. Κόβουν εδώ σιγά σιγά την εξωτερική περίφραξη του σπιτιού. Εδώ τα σύρματα για να μπουν. Ακούμε τα γαρδίσματα.